Στα μισά της μεγάλης εβδομάδας βρισκόμαστε. Ήδη ο κόσμος έχει ξεκινήσει να ψωνίζει από την Μεγάλη Δευτέρα. Μέχρι στιγμής πώς βλέπετε εσείς την κίνηση στην αγορά? Η Δευτέρα και η Τρίτη δεν ήταν και τόσο καλή, ίσως γιατί δεν βοήθησε και ο καιρός. Από σήμερα όμως, που είναι μια πολύ καλύτερη ημέρα, πιο ηλιόλουστη, ίσως ευνόησε πάρα πολύ και ίσως και το οικονομικό να είναι καλύτερο από σήμερα, και έτσι ανέβηκε και η κίνηση. Βλέπουμε περισσότερη κίνηση και για δώρα και για δικά τους πράγματα, ό,τι χρειάζεται ο καθένας για την ανανέωση. Άρα εκμεταλλεύεται ο κόσμος το δώρο Πάσχα, έτσι, που μπαίνει σήμερα? Μάλλον αυτό ήταν ο πρωτορχικός λόγος. Εσείς λειτουργείτε με το πασχαλινό ωράριο? Βέβαια, κανονικά. Πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει τον κόσμο, έχει βοηθήσει και εσάς με το κατάστημά σας? Σίγουρα, αυτά τα απογεύματα, τα δύο απογεύματα, τα επιπλέον, σίγουρα βοηθάει όλους αυτούς που δουλεύουν στην πρωινή ζώνη. Μας λένε οι περισσότεροι και ο κόσμος που συζητάμε στο κέντρο της πόλης κάθε μέρα, είναι ότι εντάξει, και ο κόσμος δεν έχει και τόσα λεφτά, οπότε για να έχει και δύο έξτρα μέρες, ας πούμε. Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Βοηθάει δηλαδή ακόμη και τον κόσμο, ή εντάξει, και με το κανονικό ωράριο πάλι τον ίδιο τζίρο έχετε δει διαφορά? Ίσως σε μικρό ποσοστό να βοηθάει αυτό, αλλά σίγουρα κάτι είναι. Είναι μια μικρή βοήθεια και αυτό. Άρα είναι θετικό το ότι έχουμε δει και αύξηση στο τζίρο, έτσι? Ναι, και αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση. Έρχονται και εκλογές. Οι υποψήφοι έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν μια μικρή βόλτα στο κέντρο της πόλης. Σας έχουν ενοχλήσει? Μέχρι στιγμής όχι. Παρόλο που είμαστε και στο κέντρο της πόλης, εδώ στη Ρουζάκη Αγγελή, προς το παρόν όχι. Ούτε είδα, ούτε απ' έξω, ούτε εντός μαγαζιού κάτι, αλλά θα περιμένουμε. Αν σας ενοχλήσουν, τι θα τους πείτε? Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα τους πείτε? Καλή επιτυχία σίγουρα σε όλους, αλλά από εκεί και έπειτα, όποιος τελικά βγει, να προσπαθήσει να αλλάξει κάτι. Πείτε μας 2-3 πράγματα για το κατάστημά σας. Εδώ είναι κυρίως για γυναίκες, αλλά δεν ξεχνάμε και τους άντρες. Και έχει από ρούχα όλα τα γυναικεία αξεσουάρ και μετά τσάντες και φουλάρια. Κυρίως φουλάρια, γιατί είναι το πρώτο είδος τώρα αυτή την εποχή που αλλάζουμε, είναι το πρώτο πράγμα που βάζουμε απάνω μας. Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες ενός καταστήματος σαν το δικό σας? Οτιδήποτε γίνεται στο κέντρο της πόλης και κάνει τον κόσμο να βγει από το σπίτι και να πάει να δει κάτι, να ακούσει κάτι, να βρεθεί με την παρέα του και να περάσει ωραία, και μετά γυρνώντας μέσα στο κέντρο της πόλης να κοιτάζει και να χαζεύει και βιτρίνες και να βλέπει πράγματα ωραία που θα τους χρειάζονται κιόλας, όλα αυτά σίγουρα καταλήγουν σε μεγαλύτερες πωλήσεις για μας. Βρισκόμαστε στα μισά της μεγάλης εβδομάδας, ήδη έχει ξεκινήσει το πασχαλινό ωράριο, ο κόσμος βγαίνει έξω, εσείς από το δικό σας κατάστημα πώς το βλέπετε, ψωνίζει ο κόσμος ή απλώς περνάει, βλέπει βιτρίνα και φεύγει? Ψωνίζει ο κόσμος αυτά που θέλει να πάρει, αλλά έχουμε πολλές ερωτήσεις βέβαια, το ψάχνει αρκετά, περνάει αρκετός κόσμος, πιστεύω ότι θα μείνουν πολλοί για τελευταία στιγμή. Εντάξει, ευελπιστούμε, έχουμε καλές τιμές, προσπαθούμε για το καλύτερο. Είναι και το δώρο του Πάσχα τώρα που έρχεται, οπότε ίσως, μάλλον από αύριο. Να το ψάχνουν λιγάκι. Ότι είναι λιγάκι σπασμωδική η δουλειά, εντάξει, είναι. Έχουμε και το πασχαλινό ωράριο τώρα. Ανοίγουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες τα καταστήματα. Την Μεγάλη Παρασκευή θα ανοίξουν από τις 11 και μετά. Βέβαια, οι περισσότεροι, κάποιοι μάλλον, λένε ότι εντάξει, ο κόσμος δεν έχει όμως και λεφτά. Αρχικά, εσείς πώς το βλέπετε, ο κόσμος έχει λεφτά? Εντάξει, ο κόσμος το ψάχνει. Δεν έχει λεφτά όσα θα έπρεπε να πάρει, γιατί αν είχε θα ψώνιζε περισσότερο. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι κακό να ανοίξουν στις 11 τα μαγαζιά. Αυτοί που θέλουν να ψωνίσουν και που θα πάρουν, θα πάνε και μετά τις 11. Θα έρθουν και την Πέμπτη, θα έρθουν και το Σάββατο. Δεν νομίζω ότι για να γίνει αποκαθήλωση ότι είναι κακό αυτό που ανοίγουν τα μαγαζιά στις 11 η ώρα. Είμαι αυτής της άποψης. Τώρα έρχονται και εκλογές. Οι υποψήφοι έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν κάποιες βόλτες στο κέντρο της πόλης για τις εκλογές του Μαΐου. Σας έχουν ενοχλήσει εσάς? Όχι ακόμη, πιστεύω. Αν σας ενοχλήσουν, τι θα τους πείτε, το πρώτο πράγμα το οποίο θα λέγατε σε κάποιον υποψήφιο που θα έρθει εδώ στο κατάστημά σας? Τι να πω, να προσέξουν λίγο τα καταστήματα, γιατί είναι πολλά τα έξοδα. Να προσέξουν λίγο. Ήδη είναι πάρα πολύ, ξέρω, για κάποια καταστήματα θα αρχίσουν να κλείνουν γιατί δεν θα μπορούν από τη ΔΕΗ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα κατάστημα. Ειδικά για ένα κατάστημα σαν το δικό σας, που από ό,τι βλέπω έχετε και γλυκά και διάφορα πράγματα. Πείτε μας λίγα πράγματα για το κατάστημά σας. Εντάξει, έχω, βάση μας είναι ξηρή καρπή.
ξηρή καρπή, σοκολάτα, παστέλια, τέτοια βασίδι, δωράκια, μικροδωράκια, εντάξει, δίνω πολλά και ο κόσμος αγαπάει και τον ξηρό καρπό και εντάξει, είναι και η νηστεία. Βγαίνουν τα έξοδα της επιχείρησης. Εντάξει τώρα, σας είπα ότι είναι μεγάλο το ρεύμα, είναι πολλά να πληρώσεις, οπότε εντάξει, είναι μικρό το μεροκάματο, το μεροκάματο του πόνου βγάζουμε τώρα. Στα μισά της μεγάλης εβδομάδας βρισκόμαστε. Πώς βλέπετε μέχρι στιγμής την κίνηση στην αγορά? Σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά. Βγαίνει ο κόσμος, κυκλοφορεί, ψωνίζει. Εντάξει. Εντάξει, βέβαια, ο καθένας είναι και το αντικείμενό του, βέβαια. Εντάξει, το συγκεκριμένο τώρα που είμαι εγώ έχει αρκετή δουλειά. Άλλοι λίγο παρακάτω, φαντάζομαι. Αλλά... Έχετε δει διαφορά στο τζίρο, δηλαδή τώρα με την μεγάλη εβδομάδα και το εορταστικό πασχαλινό ωράριο? Εγώ πάντα βλέπω προσωπικά. Τώρα, όχι όμως, όπως συζητάω. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Τι θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, για να τονωθεί περισσότερο η αγορά της Λαμίας? Το μόνο που μπορεί να γίνει για να τονωθεί η αγορά, νομίζω, που θα κάνει τη διαφορά είναι μόνο ο ξένος κόσμος. Εντάξει, γνωστοί και οι ίδιοι και οι ίδιοι που αναλώνονται, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι εδώ. Τώρα αυτό είναι όμως μακροπρόθεσμο, γιατί δεν μπορεί να γίνει άμεσα, φαντάζομαι. Αυτά χρειάζονται από άλλους να οργανωθούν κάποιες πολιτικές και να λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα, φαντάζομαι. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι που λένε βέβαια ότι ναι, κάναμε το πασχαλινό ωράριο για να μπορέσει να ψωνίσει ο κόσμος, αλλά κάποιοι δεν έχουν λεφτά. Εσείς πώς το βλέπετε από το αγοραστικό κοινό? Λεφτά έχει ο κόσμος? Έχει κάποια λεφτά, αλλά προφανώς είναι για συγκεκριμένα έξοδα. Είναι υπολογισμένο. Ο καθένας διαθέτει αυτό που μπορεί, νομίζω. Όλα τα βαλάντια υπάρχουν και τα ωράρια νομίζω ότι βρίσκονται. Τώρα έρχονται και εκλογές. Οι υποψήφοι συνηθίζουν να πηγαίνουν και σε καταστήματα να συζητάνε με κόσμο. Περάσανε από εσάς? Προς το παρόν όχι ακόμα. Δεν ξεκίνησαν. Τι θα τους πείτε όταν θα έρθουν εδώ? Λίγο πολύ ότι λένε τα ίδια κάθε φορά. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή. Τι, μας ρωτάνε τι, πώς και τι. Τους λέμε τα τεκτενόμενα. Εντάξει. Τι γίνεται. Ουσιαστικά νομίζω είναι μια διαδικασία πολύ τυπική. Εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Τα ξέρουν και οι ίδιοι, δεν νομίζω ότι δεν τα ξέρουν. Εντάξει, όλοι τα ξέρουμε. Εντάξει. Και συνεχίζουμε ο καθένας λίγο πολύ τη δουλειά του. Βρισκόμαστε στα μισά της μεγάλης εβδομάδος. Ήδη ο κόσμος έχει ξεκινήσει να ψωνίζει κάποια πράγματα μέχρι και το μεγάλο Σάββατο που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Εσείς το δικό σας κατάστημα, πώς είναι η κίνηση μέχρι στιγμής? Δεν θα σας μιλήσω για το δικό μου κατάστημα, θα σας μιλήσω γενικά. Η αγορά είναι υποτονική ακόμα. Λογικά από σήμερα περιμένουμε να ξεκινήσει, γιατί μπαίνουν και τα δώρα στους μισθωτούς. Περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει η δουλειά σήμερα. Πρέπει να ξεκινήσει, είναι τελευταίες μέρες του Πάσχα. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά του Πάσχα για να κινηθεί ένα κατάστημα. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό, μπαίνοντας στην καινούργια περίοδο, στην καινούργια σεζόν, εγκαινιάζοντας πλέον δηλαδή άνοιξη καλοκαίρι. Ελπίζουμε ότι θα δουλέψουμε. Πιστεύετε το εορταστικό πασχαλινό ωράριο έχει βοηθήσει τα καταστήματα ή, ας πούμε, θα μπορούσε απλώς να μην υπήρχε? Ήθιστε στις γιορτές το ωράριο να είναι διευρυμένο. Θέλω να πιστεύω ότι το πασχαλινό ωράριο βοηθάει, ναι, γιατί έρχονται και ετεροδημότες που είναι συνηθισμένοι σε ωράρια από 9 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ. Οπότε ναι, θεωρώ ότι βοηθάει το πασχαλινό ωράριο. Ποια είναι η γενικότερη εικόνα που έχετε για την αγορά της Λαμίας, όχι μόνο αυτή την περίοδο, γενικότερα? Υπάρχει κάποια ενέργεια στην αγορά, υπάρχουν αυξομοιώσεις, πώς το βλέπετε εσείς? Η αγορά της Λαμίας δεν είναι καλή και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που δεν είναι καλή. Δεν έχει πολλούς φοιτητές, δεν έχει τουρισμό, δεν έχει διελευσιμότητα σαν πόλη. Με κακές πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια οδηγηθήκαμε στο να είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη η Λαμία, που υποτίθεται είναι το κέντρο της Ελλάδος. Ο Εμπορικός Σύλλογος, ας πούμε, ποιες ενέργειες θα μπορούσε να κάνει για να τονώσει την αγορά της Λαμίας? Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, είναι δεμένα τα χέρια του, σίγουρα. Όμως ένα λιθαράκι σε όλο αυτό μπορεί να το προσθέσει. Είναι δύσκολο να σας αναφέρω τι ενέργειες μπορεί να κάνει ένας εμπορικός σύλλογος. Πάντως, σίγουρα μπορεί και αυτός με τη σειρά του κάπου να βοηθήσει. Δεν είναι όμως αυτός ο πλέον αρμόδιος για να βγάλει την πόλη από το τέλμα που βρίσκεται τα τελευταία 15 χρόνια. Τώρα έρχονται και εκλογές και βλέπουμε σιγά σιγά τους υποψηφίους να περνάνε από τα καταστήματα. Έχουν περάσει υποψήφοι από εδώ? Οι περισσότεροι έχουν περάσει. Τι σας έχουν πει, για πείτε μας. Δεν μιλάει κανένας για την ταμπακέρα. Δηλαδή, ναι, κατεβαίνω υποψήφιος, θέλω, σε παρακαλώ πολύ να με βοηθήσεις να με ψηφίσεις, αλλά κανένας δεν σου λέει ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός. Έτσι, βεβαίως, να ψηφίσουμε τους νέους ανθρώπους, τα καινούργια σχήματα, αλλά ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι να πάρουμε την πόλη από το τέλμα, να τη βγάλουμε και επιτέλους να τη φτάσουμε στο βαθμό που της αξίζει και που της αναλογεί. Και αυτό βέβαια γίνεται μέσα από το Δήμο, μέσα από την Περιφέρεια και βέβαια και μέσα από τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης.